Βρισκόμαστε έξω το σπίτι του κυρίου Γιώργου, που έπειτα από αδυναμία που είχε να πληρώσει το δάνειό του που είχε πάρει από την τράπεζα για τα παιδιά του, για τη στέγη του, το πετάει η τράπεζα τώρα στο δρόμο. Δεν έχει καμία ευθύνη που έχει μείνει άνεργος, αυτή τη στιγμή είναι άνεργος και δεν μπορεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του. Το μόνο που φταίει είναι η αντιλαϊκή πολιτική που έχουν δημιουργήσει αυτά τα χρόνια όλες αυτές οι κυβερνήσεις. Από την πρώτη στιγμή σταθήκαμε στο πλευρό του κυρίου Γιώργου και της οικογένειας, καλούμε σε ξεσηκωμό, κλιμακώνουμε τον αγώνα μας στο συλλαλητήριο που έχουμε κανονίσει στις 3 έκτους, στις 7.30 ώρα εδώ στο σπίτι του κυρίου Γιώργου στην οδό Πλάτων στις Σικές, που απευθύνουμε κάλεσμα στα σωματεία, στους φορείς, στις γυναίκες, στους φοιτητές, να είμαστε όλοι εδώ αλληλέγγυοι για την οικογένεια που πληστηριάζουν αυτή τη στιγμή το σπίτι τους. Όλοι για έναν και ένας για όλους. Επιλέξαμε και εμείς να σταθούμε στο πλευρό αυτής της οικογένειας, γιατί αντιμετωπίζει μια κατάσταση που δυστυχώς αντιμετωπίζουν πολύ μικροί οφειλέτες στη χώρα μας εδώ και αρκετά χρόνια. Μετά την κατάργηση της αυτοδίκαιης προστασίας της πρώτης κατοικίας το 2015, και όταν και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αρνήθηκε να παρατείνει την αυτοδίκαιη προστασία, τρέφηκε πολλοίς κόσμος ευάλωτος και ξεκρέμαστος να αντιμετωπίζει νομικές διαδικασίες στις οποίες δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει. Ο νόμος Κατσέλη προσέφερε μια πρώτη προστασία στις πρώτες κατοικίες, αλλά καταργήθηκε το 2018 και δεν μπορούν πλέον να δικαστούν πρωτόδικα οι αιτήσεις. Στη συνέχεια, η πλατφόρμα, η λεγόμενη ηλεκτρονική πλατφόρμα της προστασίας, απεδείχθη από την πράξη δύσχρηστη και ότι αφορούσε πολύ λίγους φιλέτες. Και σήμερα ο νέος πτωχευτικός κώδικας έρχεται να καλύψει αυτό το κενό, στην ουσία αφορώντας ακόμη λιγότερους και βάζοντας τους οφειλέτες σε μια διαδικασία να νοικιάζουν το ίδιο τους το σπίτι για να το ξαναγοράσουν από την τράπεζα μετά από κάποια χρόνια. Στην ουσία δεν υπάρχει νομικό οπλοστάσιο ικανό να εξασφαλίσει ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν να δώσουν τίποτα. Δημιούργησαν χρέη σε μια παλιότερη εποχή στην οποία μπορούσαν να ανταπεξέλθουν και σήμερα αυτοί οι άνθρωποι από συγκυρίες και κυρίως της μεγάλης οικονομικής κρίσης που μάστιζε τα χρόνια μας στα προηγούμενα χρόνια τη χώρα, αλλά και της κρίσης που ακολούθησε τον κορονοϊό και αυτής που φαίνεται ότι έρχεται πολύ σκληρά με τον πόλεμο, την κρίση στην ενέργεια κτλ., φαίνεται ότι δεν θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν. Στην περίπτωση που βρισκόμαστε εδώ, αυτή η οικογένεια ενώ χρησιμοποίησε το νομικό οπλοστάσιο που θα μπορούσε, παρόλα αυτά η τράπεζα κόφευσε και ενώ περίμεναν να δικάσουν για πρώτη φορά την αίτηση στον νόμο Κατσέλη, προχώρησε σε πληστηριασμό της πρώτης τους κατοικίας. Υπάρχει ακόμη και τώρα λύση νομική. Μπορεί να ασκηθεί ανακοπή κατά του πληστηριασμού ακόμη και τώρα που αυτός έχει συντελεστεί. Αρκεί βέβαια η τράπεζα να έρθει και να συνενέσει σε αυτό. Και μάλιστα θα είναι και ένα πεδίο δόξης λαμπρό για όλες τις πλευρές, ακόμη και για την ελληνική δικαιοσύνη, να αποδείξει ότι βρίσκεται στο πλευρό των μικρομεσαίων, των λαϊκών στρωμάτων που αντιμετωπίζουν μια λέλαπα βομβαρδισμού από παντού, με ακρίβεια, με φτώχεια, με ανεργία και έχουν απέναντί τους πανάκριβες νομικές διαδικασίες, ώστε να στηρίξουν τα δίκαια αιτήματά τους. Εμείς, σαν Επιτροπή Αγώνα Μισθωτών και Αυτοαπασχολούμενων με μικρά και μεσαία εισοδήματα, τασόμαστε στο πλευρό αυτών των ανθρώπων, αυτών των οικογενειών και δηλώνουμε ότι θα είμαστε μέχρι το τέλος εδώ. Ο Διοικητικός Σύλλογος του Δικαστικού είναι και σήμερα εδώ για να δείξει έμπρακτα την στήριξή του στη συμφοιτήτριά μας, η οποία βλέπουμε ότι έπεσε θύμα εκείνη και η οικογένειά της, της αντιλαϊκής πολιτικής που ακολουθούν διαδοχικά οι κυβερνήσεις. Φτάνοντας λοιπόν και βάζοντας μάλλον στο στόχαστρο κάθε του δικαίωμα, ακόμα και το δικαίωμα της οικίας, και φτάνοντας σήμερα μέχρι και στον πληστηριασμό του σπιτιού τους. Βλέπουμε το τελευταίο διάστημα ότι η κυβέρνηση με τις ενέργειες που κάνει υποτίθεται για να προστατεύσει τα δικαιώματα των φοιτητών και βάζοντας μέσα στο ΑΠΘ τα ΜΑΤ και αστυνομία, την ίδια στιγμή που περνάει νομοσχέδιο το οποίο κάνει το ίδιο το πανεπιστήμιο επιχείρηση και τους φοιτητές πελάτες, αναγκάζοντάς τους να βάλουν το χέρι ακόμα πιο βαθιά στην τσέπη, αναγκάζοντάς τους λοιπόν να παρατήσουν ακόμη και τις σπουδές τους μπροστά σε όλα αυτά τα δίδεκτρα τα οποία ετοιμάζονται να περάσουν, βλέπουμε ότι χτυπάει και το δικαίωμα στην οικία. Ο τρόπος με τον οποίο εμείς, σαν φοιτητές, σαν φοιτητικοί σύλλογοι του ΑΠΘ, προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε όλη αυτή την κατάσταση, είναι με συμπόρευση με τους καθηγητές, με το προσωπικό, το διοικητικό του ΑΠΘ, να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και να διώξουμε την αστυνομία από το ΑΠΘ, καθώς και το να μην εφαρμοστεί ο νέος νόμος πλαίσιο. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, με την αλληλεγγύη και τη στήριξη με τα σωματεία και τους υπόλοιπους φοιτητικούς συλλόγους, θα δείξουμε έμπρακτα τη στήριξή μας και εδώ,
ώστε να μην εφαρμοστεί κανένας, ώστε να μην περάσει κανένας, να μην ολοκληρωθεί καμία διαδικασία πληστηριασμού και θα είμαστε εδώ να στηρίξουμε και στη συνέχεια των ενεργειών αυτών καθώς και την Παρασκευή στην πορεία. Είμαστε σήμερα εδώ και εμείς γιατί είναι το αυτονόητο. Είναι ένα λαϊκό σπίτι στη γειτονιά μας που το χάνει μια οικογένεια για να κερδίσουν οι μεγαλομέτοχοι των τραπεζών, που είναι οι ίδιοι που κόβουν το ρεύμα και στα δικά μας σπίτια και μας σακίζουν συνολικά τη ζωή. Δεν πρόκειται να αφήσουμε να συμβεί κάτι τέτοιο. Ήδη οι γειτονιές των Σικιών έδωσαν την απάντησή τους την προηγούμενη εβδομάδα με μια μεγάλη κινητοποίηση που έγινε εδώ. Θα συνεχίσουμε. Ήδη πληθαίνουν και οι αποφάσεις πολλών συλλόγων γυναικών από όλη την πόλη και θα συνεχίσουμε και την επόμενη εβδομάδα. Την Παρασκευή με το μεγάλο συλλαλητήριο που καλούμε 7 η ώρα να ξεκινήσει από εδώ, από αυτή την περιοχή.